για να θυμίσουμε τους νεκρούς της τάξης μας, να θυμίσουμε τους νεκρούς της τηλεφωνικής εταιρείας που εκτελέστηκαν στις 7 Μάη του 1944 από τους Ναζί κατακτητές. Μόλις είχε περάσει η Πρωτομαγιά του 1944 με την ουσία των 200 κομμουνιστών στη Λεσσαριανή να συγκλονίσει. Οι εργαζόμενοι στον πρόγονο που οδέσουν στην τηλεφωνική εταιρεία, όπως την έλεγα τότε, είχαν ήδη πραγματοποιήσει σειρά απεργιακών δράσεων. Στο γνωστό πρόβλημα του ρόλου Έλληνες καταδότες παρέδωσαν ονομαστικό κατάλογο των απεργών στις δυνάμεις κατοχής. Ακολούθως, τα ναζιστικά στρατεύματα και Έλληνες των Καρπάτων Ασπαθίας πραγματοποίησαν πλόκο στο κτίριο εδώ που βρισκόμαστε της τηλεφωνικής εταιρείας. Στις 4 Μάη του 1944, δυνάμεις των Καρπάτων Ασφαλείας μαζί με τους Ναζί κατακτητές έκαναν πλόκο και συνέλαβαν πάνω από 50 εργαζόμενους της τηλεφωνικής. Μετά τις συλλήψεις, τελικά, στις 7 Μάη του 1944, αφού αναγκάστηκαν να απολύσουν τους περισσότερους προκειμένου να δουλεύσουν στην τηλεφωνική εταιρεία, προχώρησαν στην εκτέλεση στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής των 15 συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στο μνημείο που έχει στηθεί εδώ. Βασιλόπουλος Αναστάσης, Βενόπουλος Σοκράτης, Γαβριελάτος Διονύσης, Τζαλογίτης Παναγιώτης, Πανασούλα Χρήστου, Καριοφίλης Γιώργος, Κουριωμένος Παναγιώτης, Κουφόπουλος Κώστας, Κωνσταντιαροπούλου Γιώργος, Κωνσταντιαροπούλος Γιώργος, Μακρύς Σωτήρης, Μουτάβης Μανώλης, Πανόπουλος Παναγιώτης, Παραδεισόπουλος Ιορδάνης, Ταμπουλαρίδης Παναγιώτης, Τζανής Πέτρος, Φραγκογιάννης Νίκος και Χατζής Γιώργος. Θα κρατήσουμε ενός λεπτού στη γη, στη μνήμη τους.